Καλό μεσημέρι. Επιστρέψαμε κοντά σας, δίνοντας ραντεβού στην κουζίνα. Και επειδή ετοιμαζόμαστε για το Αγίου Βαλεντίνου, και επειδή ο έρωτας λέει περνάει από το στομάχι, όμως για να περάσει πρέπει να του το στείλεις το μήνυμα και πρέπει να το γιορτάσεις, εντόπισα για άλλη μια φορά την πιο δραστήρια μανούλα. Κάλια Ζουμίκα Τσαμποξάκη. Κάλια Creations, λοιπόν, είναι σήμερα κοντά μας. Έχεις φτιάξει και έχεις διακοσμήσει τον μπάγκο μας με τον πιο αγαπησιάρικο τρόπο. Χρώμα, σχέδια, μηνύματα πολλά. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθες. Καλό μεσημέρι. Να πω και εγώ σε όλους. Καλώς σας βρήκα. Έχεις έρθει και έχεις πλημμυρίσει με χρώμα, με ωραίο συνέστημα την καρδιά μας, βλέποντας τον μπάγκο μας έτσι. Το σπίτι μας είναι αλλιώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα πώς θα πετύχουμε τα τέλεια μπισκοτάκια βουτύρου, τα πιο αγαπησιάρικα, για να δούμε τι ακριβώς θα δούμε μετά. Και τι εννοούμε. Πάμε να δούμε τρόπους να διακοσμήσουμε τα αγαπημένα σαν γεύση μπισκοτάκια βουτύρου που μοιάζουν εύκολα, όμως με έναν διαφορετικό τρόπο. Για να δώσουμε μια άλλη πινελιά αγάπης και έρωτα την ημέρα αυτή. Ισχύει. Λοιπόν, έχω φέρει διάφορα εγώ πέρα από τα έτοιμα να διακοσμήσουμε εδώ τη λέξη love που θα την κάνουμε νομίζω ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Και ξεκινάμε με τα κουπάτ. Αυτά τα οποία τα βλέπετε είναι πλαστικά. Διότι δεν τα βρίσκω στο εμπόριο μεταλλικά. Λοιπόν, να πούμε αρχικά ότι μας... Τι ωραίες εικόνες είναι αυτές, δεν το χορταίνω. Μας έχεις δώσει και την κάρτα με τα υλικά που θα χρειαστούμε. Ναι, για να φτιάξουμε σωστά. Τα μπισκοτάκια. Εμείς όμως τώρα εδώ βλέπω ότι έχουμε μια πιο σοκολατένια εκδοχή. Αυτό θα πούμε για τώρα. Για να το πετύχουμε, πώς το κάναμε. Αν έχουμε την κάρτα και μπορεί να τη δει ο κόσμος, αφαιρούμε πριν βάλουμε το αλεύρι, βάζω 2 κουταλιές τη σούπας κακάο. Mm-hmm. Το κακάο το γνωστό που κάνουμε στο κέικ, συνεφάκι, και βάζουμε μετά το αλεύρι για να πάρει αυτή την σοκολατένια και γεύση και γεύση. Άρωμα. Ακριβώς. Απλά δεν χάνουμε το βούτυρο. Αν το μυρίσουμε, μυρίζει, συνεχίζει να μυρίζει βούτυρο, αλλά έχει το κακάο. Έχεις δίκιο. Νομίζω ότι είναι ακόμα πιο ωραία τώρα που έχουν κακάο. Τα παιδιά μου λατρεύουν αυτά τα συγκεκριμένα μπισκότα, για να πω την αλήθεια. Και τα πιτσιρίκια προτιμάνε το κακάο. Εγώ έχω ξεκινήσει βέβαια και ανοίγω ζαχαρόπαστα. Για να προλάβω να διακοσμήσουμε τουλάχιστον όσο περισσότερα γίνεται. Ωραία. Άρα, αυτό το οποίο θα χρειαστούμε για να στολίσουμε τα μπισκοτάκια, τα οποία τα έχουμε κόψει στα σχήματα που θέλουμε. Ακριβώς. Όπως μας είπες και εσύ, έχουμε τα γραμματάκια love. Ναι. Είναι κουπάτι που μπορούμε να βρούμε στο εμπόριο. Έτοιμα δεν θα τα βρούμε εύκολα. Εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση τα έχω παραγγείλει από κοπέλα που φτιάχνει εκτυπωτή. Mm-hmm. 3D και μου φτιάχνει ό,τι σχήμα, σχέδιο θέλω στην προκειμένη. Μπορούμε όμως να βρούμε σχέδια όπως είναι καρδούλες ή κάποια. Ναι, καρδούλες, χίλια από αυτά είναι μεταλλικά, υπάρχουν ήδη έτοιμα, οπότε είναι πιο εύχριστα να τα βρεις. Αν θες κάτι πιο εξειδικευμένο, το παραγγέλνεις. Ωραία. Εσύ είσαι το πιο εξειδικευμένο, γιατί το έχεις πάει σε άλλο επίπεδο, κορίτσι μου. Αλλά εμείς που δεν είμαστε και τόσο, μπορούμε, αν θέλουμε μόνες μας, να ξεκινήσουμε από τα πιο βασικά. Έτσι και ισχύει. Να κάνεις κάτι με αγάπη, όσο απλό και αν είναι, είναι ξεχωριστό. Εγώ ξεκινώ ένα δικοσμό και λοιπόν, έχω βρέξει με νεράκι λίγο την ζαχαρόπαστα. Στραβώθηκα, δεν βλέπω το λάμδα, παιδιά, δεν είναι κάτι. Πόσες ώρες αφιερώνεις για να φτιάξεις τόσο μοναδικά πράγματα και τόσο πολλά πράγματα? Αρκετές. Κάποια, το ξεσκονίζω λίγο, κάποια κομμάτια αφιερώνω πολύ περισσότερο. Δηλαδή εδώ αυτό, αν το δούμε, που είναι όλο ζωγραφισμένο στο χέρι, μου παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο, για να πω την αλήθεια. Θα τα δούμε όλα και πιο συγκεκριμένα. Πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό. Έχεις ήδη στολίσει με τη ζαχαρόπαστα την κόκκινη το γράμμα L. Ναι, θα το κάνω εναλλάξ, σκέφτομαι. Να κάνουμε το λάμδα κόκκινο, άσπρο, κόκκινο, εναλλάξ. Ωραία. Αφαιρώ λίγο τα κομμάτια που περισσεύουν. Η 14 Φλεβάρι είναι μια μέρα για πολλούς που περιμένουν πώς και πώς να κάνουν όχι κάτι όλους, διαφορετικό. Βέβαια. Δεν είναι όμως όλοι ακριβώς μέσα σε αυτή την κατηγορία. Βλέπω ότι αυτό το δημιουργικό κομμάτι, αυτό της φαντασίας και σίγουρα αυτές οι καλές αφορμές, μικρές αφορμές, γλυκές αφορμές που περιμένουμε, είναι κάτι όμως που αναζωογονεί και φτιάχνει τη διάθεση σε πολύ κόσμο. Μεταξύ αυτών σίγουρα και εμένα. Και ναι, δεν το συζητάμε. Και εγώ τη γιορτάζω αυτή την ημέρα. Είναι κάτι που θεωρώ ότι πρέπει να το κάνουμε και δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις ένα δώρο υπερπολιτελείας κάτι. Απλά πράγματα. Απλά. Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Ναι. Πάντα περνάει από το στομάχι. Μας το λέει με βεβαιότητα. Το ναι, ακούς και τόσο βαθύ και τόσο με αυτοπεποίθηση ναι. Και σιγουριά που πρέπει να ρωτήσω τον σύζυγο. Πού είναι ο σύζυγος? Γελάει, αλλά ναι, ξέρει. Μα είσαι και αγορομάνα. Τι σου λένε τα αγόρια σου όταν φτιάχνεις τόσα πολλά πράγματα? Καταρχήν, δεν νομίζω να σε βοηθούν μέσα στην κουζίνα. Βοηθάνε. Ναι. Αμέ. Αμέ, το έχουμε αυτό. Είναι η χαρά τους να έρθουν να κάτσουν δίπλα μου, να με δούνε που ανοίγω, που φτιάχνω μπισκότα.
να περάσουν και να μου πούνε μαμά να φάω ένα μπισκοτάκι. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν απώλειες τη στιγμή που ετοιμάζουν τα μπισκοτάκια. Πάντα φτιάχνουν περισσότερη δόση, γιατί όντως όπως το λες υπάρχουν απώλειες. Θα το λες εσύ γευσηγνωσία, θα το θεωρείς κάτι απαραίτητο για την όλη διαδικασία. Ισχύει πραγματικά. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω. Mm-hmm. Έχω ανοίξει, απλά δεν μας κόπηκε πολύ. Υπάρχουν τα εργαλεία επίσης που αφαιρούμε τα κομμάτια. Καλά, αυτά θυμίζουν τα εργαλεία που έχουν οι οδοντίατροι. Κάπως έτσι είναι. Αλλά είναι πλαστικό αυτό. Ε. Και ισιώνω λίγο την επιφάνεια για να μην υπάρχουν οι ατέλειες. Τώρα ο χρόνος μας είναι. Το καταλαβαίνετε, αλλά το φτιάξαμε. Να, μια χαρά φαίνεται. Εντάξει. Πάνω στο μπισκοτάκι το τοποθετούμε βάζοντας νεράκι. Νεράκι. Ορισμένες φορές εγώ βάζω λίγο ζάχαρη μέσα και το βράζω λίγο. Σε ευχαριστώ πολύ. Και δίνει λίγο παραπάνω γλυκύτητα. Τώρα εδώ που έχει το κακάο θα του πήγαινε. Γιατί το κακάο χάνεις λίγο. Είναι λίγο πιο πικρό μετά. Ακριβώς. Είναι πιο μεστή γεύση του. Γι' αυτό βάζω 2 κουταλιές περίπου κακάο. Γιατί αν βάλω παραπάνω χάνω. Ναι, και μυρίζει πολύ έντονα η μυρωδιά του. Εμένα μου αρέσει το κακάο, οπότε δεν είμαι άνθρωπος για να σου πω τι θα κάνεις με τη ζάχαρη έξτρα. Αλλά όντως είναι φανταστικό. Δεν μου λες αυτά, τα τρώνε. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν τα λυπάσαι. Όχι. Δεν τα λυπάσαι. Είμαι καλά με τη συνείδησή μου. Μπορείτε για να τα φάτε άφοβα, πραγματικά. Βρε, απολαύστε τα εκεί. Λοιπόν, κοιτάξτε πόσο ωραία. Έρχομαι εγώ από εδώ. Εγώ κάνω δουλειά. Κάνεις τη δουλειά σου εκεί. Κοιτάξτε εδώ υπερπαραγωγές αυτών. Λες και έχω μπει σε μια γκαλερί, σε μια sweet gallery και βλέπετε από τύπου cupcakes, από αρκουδάκια. Όλα αυτά είναι δικά σου φτιαγμένα. Αυτό είναι 3D, το οποίο το έχουμε φτιάξει στο χέρι όλο και όπως και τα τριαντάφυλλα κάτω, τα οποία είναι πέταλο-πέταλο κομμάτι. Όπου λεπτομέρειες, κοιτάξτε εδώ και τα αρκουδάκια και στέμα βλέπω και τι δεν βλέπω. Και αυτά είναι όλα στο χέρι. Δεν υπάρχει καλούπι. Υπάρχει, αλλά δεν έχω για τα συγκεκριμένα. Οπότε τα κάνουμε όλα. Εμείς σήμερα δείχνουμε μία πιο απλή, πιο προσιτή σίγουρα συνταγή για τη φίλη που μας παρακολουθεί και θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω. Όμως, όπως και να έχει, μπορούμε να πάρουμε και άλλες ιδέες ή να επικοινωνήσουμε μαζί σου στη σελίδα σου. Σαφώς. Γιατί τέτοιες δραστήριες μανούλες, εγώ θέλω να ξέρεις ότι τις στηρίζω και τις αγαπώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, η λέξη love είναι έτοιμη στην ουσία. Εδώ, δεν ξέρω αν θέλετε να το γυρίσω, να το δείτε, ορίστε. Μπορούμε να βάλουμε χρώμα, μπορούμε να δημιουργήσουμε τριαντάφυλλα, λουλουδάκια. Έχω φέρει φόρμα σιλικόνης, το οποίο έχει φιωγκάκια. Το οποίο μπορούμε να βάλουμε φιωγκάκια πάνω. Τι λες τώρα, και έχει διαφορετικά μεγέθη και σχέδια. Ακριβώς. Πόσα πράγματα υπάρχουν, βρε παιδιά, και δεν έχω ιδέα. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Αυτό είναι το τριαντάφυλλο, το οποίο είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχω φτιάξει πάνω σε ένα κεκάκι και είναι έτοιμο στυλ. Άρα είναι σαν καλουπάκια. Αυτό ναι. Τα πιο ψηλά γίνονται μετά με το χέρι. Ωραία. Λοιπόν, πέρα από αυτό που θα μας δείξεις τώρα και πέρα από το love, πρέπει να σας πω αυτή είναι η. Σαν σφραγιδούλα το λέω, σαν καλούπι. Καλούπι σιλικόνης. Καλούπι σιλικόνης. Πες μου λίγο, αυτό εδώ το καρδιογράφημα. Το καρδιογράφημα. Αυτό που νομίζω ότι θυμίζει λίγο τη δική μου καρδιά. Πώς γίνεται. Αυτό είναι κουπάτ πάλι, το οποίο είναι 2 κομμάτια. Η καρδούλα και το ζιγζάκ που λέω εγώ, το τσουκουτσούκου μέσα αυτό. Το τσουκουτσούκου. Το τσουκουτσούκου μέσα. Γιατί σου περιέγραψα την καρδιά μου. Να, το τσουκουτσούκου. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ. Είναι η καρδούλα, αν μπορούμε να το δούμε, και το τσουκουτσούκου. Αυτά είναι πράγματα που μπορούμε, αν θέλουμε να το πάμε ένα βήμα παραπάνω, να βρούμε, να το ψάξουμε, να το έτοιμο, βρούμε στο. Κόβεις την καρδούλα, ίντερνετ, απλά, και βάζουμε και αυτό. Μπορούμε να το δείξουμε. Τέλεια. Να το δείξουμε αυτό, ή να πάμε σε χυλάκι. Και χυλάκι και όλα θέλουμε να τα κάνεις. Και όλα θα τα κάνουμε. Ωραία. Πάμε στο καρδιογράφημα. Πάμε. Καρδιογράφημα, λοιπόν. Να διάσω λίγο, γιατί καμιά φορά στο κόκκινο βάζουμε πίσω άσπρο και αφήνει κομμάτια μέσα, χρώματα που δεν θέλω. Λοιπόν. Η καρδούλα μας την κόβουμε. Καθαρίζω λίγο τα γύρω-γύρω και το τσουκουτσουκού που είναι αυτό εδώ. Τώρα, αν κάποιος μπορεί να το κάνει, το κόβει το κομμάτι αυτό. Ναι. Διαφορετικά, αν δεν το έχεις, το προσθέτεις από πάνω. Παίρνεις άλλο χρώμα. Ναι. Εγώ θα το κάνω όπως το κάνω μόνη μου. Για να αφαιρέσω λίγο αυτό, γιατί μου αρέσει λίγο να είναι πιο. Πιασιάρικο. Ναι, εντάξει.
Αυτό είναι τώρα, ότι επειδή θέλω να το κάνω κάπως έτσι, δουλεύετε λίγο παραπάνω, οπότε αυτό σημαίνει ότι τρως χρόνο. Και δεν μου λες, μαζί με τον χρόνο που τρως, μέχρι να φας τελικά τα μπισκοτάκια, πόσες φορές προσπαθείς για να πετύχεις το τέλειο, πόσες φορές έχεις πει «Αχ, δεν μου πέτυχε αυτό τώρα, τι θα κάνω» και ξαναπροσπαθείς? Εντάξει, ισχύουν αυτές οι φορές, δεν είναι τόσες πολλές πλέον, αλλά ισχύουν. Δηλαδή το αρκουδάκι αυτό το τρισδιάστατο που το έφτιαξα πρώτη φορά, μου πήρε ίσως λίγο παραπάνω χρόνο από ότι θα το κάνω στην επόμενη φορά. Mm-hmm. Γιατί δεν μου έβγαινε το κεφάλι, δεν έβγαινε το σώμα, σπάσαμε εκεί τα αυτάκια, ήταν λίγο... Είχαμε παράπλευρες απώλειες, όμως άξιζε το κόπο, γιατί το αρκουδάκι ήταν πολύ, πολύ γλυκό. Εμείς τώρα που δεν πιάνει και το χέρι μας τόσο πολύ, ας μην πάμε στο αρκουδάκι το 3D, ας πάμε όμως στην καρδούλα. Πάμε σε κάτι άλλο. Κάντε ωραία πράγματα στους αγαπημένους σας. Λίγο στραβά. Κάντε πρωτότυπα πράγματα τα οποία είναι φτιαγμένα με πολύ αγάπη, ευνηδιάστατον, και στείλτε του το μήνυμα και πείτε του «Αγάπη μου, τι ημέρα είναι σήμερα!» Επίσης, ένα πολύ ωραίο τρόπο για να κάνει ένα δωράκι και να κάνει τον άλλο να χαμογελάσει. Και σε εμά τα κορίτσια και στα αγόρια, βέβαια, αρέσουν αυτά. Αυτά που δεν τα περιμένει. Τα μικρά και ωραία. Αυτό. Αυτά τα μικρά, τα πιο. Που δεν τα περιμένει. Ένα τριαντάφυλλο, ένα γλυκό, μια σοκολάτα. Εμένα μου λε. Δεν θέλει κάτι άλλο, πιστεύω. Δεν θέλει. Καλά, αν είναι να έρθει κάτι άλλο, έρθει. Αλλά. Ωραία, ναι, αλλά. Συμφωνώ. Αλλά μας καλύπτει αυτό, πιστεύω. Όπως και για τις κυρίες που μπορεί να μην έχουν χρόνο να ψωνίσουν κάτι για το σύζυγο, ας φτιάξουν το αγαπημένο του φαγητό. Όποιο και αν είναι αυτό. Τις προάλλες μιλούσα με μία φίλη μου και μου λέει: «Μα αυτός θέλει, λέει, παστίτσιο». Λέω: «Κάν το. Παστίτσιο, παστίτσιο». Αυτό θέλει. Λοιπόν, μας βγήκε λίγο. Bear the way το. Όχι, είναι μια χαρά. Το εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο. Γιατί. Έτσι είναι η καρδιά μου, καλιά. Τα τρακ εδώ. Έτσι είναι. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, να πω κάτι. Εδώ βλέπω όμως ότι έχεις φέρει και τα χυλάκια που θέλω να δοκιμάσουμε για να δείξουμε στις φίλες μας. Θα κάνουμε τώρα χυλάκια. Έτσι, τέτοια. Κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι αυτό. Mm-hmm. Κάποια χυλάκια τα έχουμε βάψει, τα έχω περάσει με χρώμα, όπως είναι αυτό το ροζουλί. Κόκκινα θέλω. Κόκκινα πάω να κάνω. Κόκκινο, κόκκινο της φωτιάς, έτσι. Βαλεντίνος κόκκινο. Βαλεντίνος. Δεν παίζει. Κάτι άλλο, ισχύει. Λοιπόν. Ψάχνουμε, τι πιστεύεις, ψάχνουμε μικρές αφορμές για να γιορτάσουμε την αγάπη? Εγώ την ψάχνω πάντως. Δεν ξέρω τι κάνει άλλος, αλλά εγώ την ψάχνω. Και μ' αρέσει. Και θεωρώ ότι πολλοί κόσμος που δεν την περνάει τη μέρα λίγο κάπως έτσι, γιατί σου λέει έχει δημιουργηθεί πολύ. Ναι, πιο εμπορική γιορτή. Μα όλες είναι. Δηλαδή η μέρα της Παναγίας που γιορτάζει η μισή Ελλάδα δεν είναι εμπορική μέρα? Συμφωνώ μαζί σου. Πραγματικά. Φυσικά υπάρχουν αυτοί οι οποίοι ίσως να μην είναι ερωτευμένοι, ίσως να μην τους αρέσουν πάρα πολύ αυτά ή ίσως δεν έχουν βιώσει κάτι ανάλογο. Αλλά να σου πω και κάτι. Εμένα αυτή η μέρα ανέκαθεν μου άρεσε, είτε ήμουνα σε σχέση είτε όχι. Γιατί, γιατί βλέπεις τον κόσμο ότι έχει μια άλλη διάθεση. Βρίσκουμε καρδούλες, φορμές. Αρκουδάκια, ναι, χρώμα, σοκολάτες. Κόκκινο, λουλούδι. Βάλτε κάτι στη ζωή σας διαφορετικό. Ακριβώς. Αγαπηθείτε. Αγαπηθείτε. Αυτό. Το χυλάκι είναι έτοιμο για να κάνω αυτό εδώ που δεν είναι έτοιμο στο καλούπι. Το κάνω με το εργαλείο μου. Το χαράζεις ή με ένα μαχαιράκι? Το μαχαιράκι απλά, θα μου κόψει λίγο την ζαχαρόπαστα, οπότε το θέλω τόσο όσο. Τσακ, να το. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτοιμο. Έτσι απλά, κάναμε απλά. Χυλάκια. Κάναμε χυλάκια. Αυτό τώρα το αφήνεις, το ψήνεις, το αφήνεις να στεγνώ, τι του κάνεις? Τίποτε. Έτοιμο. Στεγνώνει. Στεγνώνει. Και μετά από μια-δύο μέρες γίνεται λίγο πιο σκληρή η ζαχαρόπαστα. Δηλαδή, αν δούμε και αυτές που είναι σε τρισδιάστατο, που είναι πιο σκληρές, όσο μένει στον αέρα, σκληραίνει. Οπότε μετά δεν χαλάει. Όπως και τα λουλουδάκια μου εδώ, δεν χαλάνε. Τα λουλουδάκια σου εδώ λες. Και εδώ βλέπω εγώ ότι αυτό το κούνησα πριν και φοβήθηκα ότι κάτι πάνω σπάσω. Όμως μέσα έχει μπει κλειπιδάκια. Είναι σαν. Πώς είναι οι μαράκες? Τι έχεις κάνει? Κουδουνίστρα. Εδώ. Κουδουνίστρα. Το λέω εγώ. Κουδουνίστρα το λέω και εγώ τώρα. Πώς το έφτιαξε? Έχω βάλει μπιλίτσες μέσα για να το δείξουμε. Έχω φέρει ένα που μπορούμε να τα ανοίξουμε. Δεν τρώγεται αυτό έτσι. Μπορείς να το φας, αλλά. Οι μπιλίτσες τι μπιλίτσες είναι? Ζαχαρωτές. Όλα ζαχαρωτά. Όλα ζαχαρωτά. Είναι συγκλονιστικό. Αυτό το διάφανο. Είναι τρία κομμάτια. Το διάφανο είναι καραμέλα. Και την καραμέλα πώς το φτιάχνεις, ρε Σικάλια? Καραμέλα δεν φτιάχνω εγώ. Δεν ξέρω για να φτιάχνω. Παίρνω τις έτοιμες τις καραμέλες, τις σκληρές. Μέσα στο καλούπι που το έχω ψήσει την σπάω τσουκου τσουκου, την ψήνω και λιώνει. Πολύ μου αρέσει. Αυτό το τσουκου τσουκου. Γιατί... πολύ το αγάπησα εγώ. Το τσουκου τσουκου. Είναι παραστατικό και είναι πολύ εύστοχο.
Δεν ξέρω για να φτιάχνω την καραμέλα, γιατί θέλει να μετρήσει τη θερμοκρασία, να μην αυτό. Οπότε πάμε στη ζαχαρόπαστα που αγαπήσαμε. Λοιπόν, και έχουμε και εδώ, αυτό. Άνοιξε το αυτό. Να το ανοίξω, ανοίγει. Ανοίγει. Είναι ένας τρόπος να στείλουμε ένα πολύ ωραίο μήνυμα στον σύντροφό μας. Θέλω εγώ να στείλω μήνυμα, για να το ανοίξω. Πάμε. Λοιπόν, δικές μου ιδέες αυτές. Κοιτάξτε τι έχει κάνει αυτό το θηλυκό. Έχει δώσει το μήνυμα, το έχει στείλει το γράμμα και του λέει με πολύ αγάπη. Αχ. Αυτό. Τι νιώθει για εκείνον. Αυτό. Θα το φάει μετά. Δεν ξέρω. Πρέπει να το φάει. Πρέπει. Μισό. Εντάξει, μην εξηγηθούμε ξαφνικά τι λες, αγάπη μου. Τόση ώρα το έφτιαχνε να την κάνεις εκεί. Όχι, πρέπει να το φάει. Λοιπόν, είναι τέλειο. Ευγενικά απλά θα το φάει. Κρατώντας τον πλάστη, ναι, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη ζαχαρόπαστα, αν κάτι δεν πάει καλά, χρησιμοποιείται κι αλλιώς. Λοιπόν, πες μου λίγο με τις γρήγορες ματιές που ρίχνω, τι άλλο θα μπορούσαμε να φτιάξουμε σε cake pops, τα οποία τα συγκεκριμένα έχουν άρωμα μπανάνα. Υπάρχουν φόρμες έτοιμες που τα ψήνεις στο κεκάκι. Συνεχίζουμε να βάζουμε έλαιο ξανά εδώ για να δώσουμε την έμφαση για την μπανάνα. Σοκολάτα που τη χρωματίζουμε με σκόνη και όχι υγρό που πολλοί νομίζουν ότι μπορούν για να βάλουν χρώματα. Σκόνη λοιπόν. Σκόνη, γιατί η σοκολάτα όταν τελειώνει σε μπεν μαρέ και μπει το υγρό στοιχείο, κόβει. Οπότε θέλει σκόνη για να χρωματίσει. Κόκκινη, μπλε, ό,τι χρώμα θέλουμε. Είναι όλα βρόσιμα, είναι ζαχαροπλαστικής. Όλα βρόσιμα. Όλα τα πάντα είναι βρόσιμα. Κάντε ένα χαμούλι μας στην κουζίνα σας και μία παραπάνω ευκαιρία και ένας λόγος παραπάνω για αυτή την ημέρα, για του Αγίου Βαλεντίνου, ναι, που πολύ πολύ την αγαπάμε την ημέρα αυτή. Θέλω να σε ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά που έφερες και έφερες μαζί σου τον έρωτα, την αγάπη, τη γλυκά, την άλλη γεύση, βρε παιδί μου, της ζωής. Εγώ σε ευχαριστώ που με ξανακαλέσατε και είχα την τιμή να ξαναβρεθώ πάλι εδώ με όλους σας. Χαρά μας. Γιατί είναι το team όλο εδώ. Ενέργεια, αφού λέω να περνάω, να ανοίγω, να παίρνω ένα boost και να φεύγω. Κοντά μένεις, αυτό. Έρχεσαι. Το σπίτι μας είναι και σπίτι σου. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για περισσότερες ιδέες πρέπει να πούμε, αγάπη μου γλυκιά, ότι έχουμε τη σελίδα της, την οποία την παρακολουθάνε λοιπόν. Όλο like δικά μου βλέπεις. Έχω φέρει εδώ, αν θέλουμε να το. Α, να δείξουμε κάτι αποκριάτικο. Επειδή πλησιάζει. Μήπως θα είναι καλός λόγος για να μου ξανάρθεις. Με μάσκες και με. Κοιτάξτε εδώ τι έχει κάνει αυτό το κορίτσι. Αυτό. Και φέρνει την απόκριά μαζί της. Κοντά και αυτό. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Και αυτό είναι η λέξη κλειδί. Μάσκα. Μπισκότα. Μασκέ πάρτι. Και αυτό. Χαμούλης. Χαμούλη. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Και εμείς περνάμε σε σύντομες διαφημίσεις και στη συνέχεια αναρωτιέμαι με την Τζίλι Δούκα. Γιορτάζει αγάπη. Σε πολύ λίγο.